Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αν το είχατε κανονίσει από πριν να βγω στις 12 η ώρα. Ωστόσο, θα πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλεί για 40 περίπου λεπτά. Και τα πρώτα 20 από τα 40 περίπου λεπτά που μίλησε, δεν μίλησε για το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα. Έκανε μια γενικότερη ανάλυση, μίλησε για την εξωτερική πολιτική, μίλησε για την οικονομία, μας είπε λίγο πολύ ότι εκτραχύνθηκε ο Ερντογάν επειδή εδώ συζητάμε την Νοβάρτης. Μας είπε αργότερα βεβαίως για τη διεθνή συνωμοσία και τη σκευωρία τη διεθνή του FBI, αλλά δεν μπόρεσε να γνωρίζει ότι την ίδια στιγμή που μιλούσε για αυτά, ένα άλλο ύπουλο χτύπημα της διεθνούς συνωμοσίας του καπιταλισμού στον κύριο Μητσοτάκη εδόθη ακριβώς την ώρα που μιλούσε. Διότι πριν από λίγα λεπτά ο διεθνής οίκος Μούντις αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι τα μεγάλα μας αδιέξοδα, κύριε Μητσοτάκη. Άκουσα και τον κύριο Βενιζέλο να λέει τα ίδια. Πάει στα βράχια η οικονομία. Γι' αυτό εδώ ανακαλύπτουμε εμείς θέματα τα οποία κατά τα άλλα δεν υπάρχουν. Άκουσα λοιπόν με πολύ μεγάλη προσοχή, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, και τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Και θέλω ευθύς εξ αρχής να δηλώσω ότι σέβομαι απολύτως και το αναφέρετο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αλλά και το τεκμήριο της αθωότητας που ισχύει για όλους ανεξαιρέτως μέχρι αποδείξεως από τους δικαστές και όχι από εμάς, του αντιθέτου. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα ξεκινώντας την παρέμβασή μου να επισημάνω είναι η μεγάλη απορία που μου δημιουργήθηκε κυρίως ακούγοντας τις τοποθετήσεις των 9 εκ των 10 εμπλεκόμενων, φερόμενων ως εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή. Αλλά και μεγάλο μέρος των ομιλητών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Απορία που μου δημιουργήθηκε δεδομένου δε ότι δεν υπάρχει πτέρυγα στο κοινοβούλιο που να μην έχει υιοθετήσει την άποψη ότι πρέπει σήμερα η εθνική αντιπροσωπεία να προχωρήσει, να υπερψηφίσει και να προχωρήσει στην σύσταση κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα διεξάγει προκαταρκτική έρευνα. Και πιστεύω ότι ακούγοντας το απόγευμα όλο, ο μέσος Έλληνας πολίτης, βλέποντας από τους δέκτες της τηλεόρασης της σημερινής συνεδρίασης, την ίδια πορεία θα έχει τελικά. Έχουμε σκάνδαλο ή είναι μια σκευωρία? Υπήρξε για δεκαετίες στην Ελλάδα σκανδαλώδη σπατάλη στον χώρο της υγείας, στον χώρο του φαρμάκου ή δεν υπήρξε? Υπήρξε συστηματική υπερτιμολόγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και υλικών ή δεν υπήρξε? Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Νοβάρτης. Υπήρξε συστηματική παρέμβαση από πλευράς της συγκεκριμένης πολυεθνικής προκειμένου να προωθεί σκευάσματα στην αγορά? Υπήρξε παρέμβαση ώστε να αυξάνει τις τιμές ή να τις συγκρατεί όταν κατά τα μνημονιακά χρόνια μειωνόταν η δαπάνη και μετακυλίονταν όμως τους ασφαλισμένους? Υπήρξε ή δεν υπήρξε παρέμβαση? Δώσαν πολλοί εκ των ομιλητών, κυρίως ο Υπουργός της Υγείας, ο αναπληρωτής, θα δώσει αργότερα και ο Υπουργός, συγκεκριμένα παραδείγματα. Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί σήμερα
τις αδιαφανείς πρακτικές της εταιρείας, τις παράνομες πληρωμές γιατρών, εκατοντάδων, χιλιάδων γιατρών που συνταγογραφούσαν, την καθοδηγούμενη συνταγογράφηση, το μανιπουλάρισμα της τιμής του φαρμάκου, την ειδική μεταχείριση της εταιρείας που πληρωνόταν προνομιακά, ακόμη και σε περιόδους στάσης πληρωμών τελικού δημοσίου, έλλειψης ρευστότητας. Υπάρχει κανείς που να το αμφισβητεί αυτό το γεγονός? Όλα αυτά υπήρξαν ή δεν υπήρξαν? Υπήρξε ή δεν υπήρξε ξέπλυμα χρήματος μέσα από αμφιβόλου χρησιμότητας ιατρικά συνέδρια και από αμφιβόλου πιστότητας έντυπα και μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όλα αυτά συνέβησαν στον τόπο ή δεν συνέβησαν? Ή μήπως είναι όλα μια μεγάλη σκευωρία? Η αλήθεια είναι ότι στοιχεία για το μεγάλο αυτό πάρτι στον χώρο της υγείας υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι μας. Και δεν θα αναφερθώ μονάχα στις διαρκείς παρεμβάσεις τότε του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, αλλά και άλλων κομμάτων τότε ως αντιπολίτευση, που δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όπως το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη και του κ. Σαβγενάκης, με ερώτηση εδώ στη Βουλή, που ανεδείκνυε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα αναφερθώ στην έκθεση του κυρίου Σούρλα, Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το 2012. 12-13, πεπραγμένα 12-13. Τι έλεγε αυτή η έκθεση? Κάνουμε τους ανήξερους. Πέσαμε όλοι από τα σύννεφα σήμερα. Έλεγε ότι ο ΣΑ στην έκθεσή του τον Ιούνιο του 2012 αναφέρθηκε σε πρόστιμα 350 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλαν οι δικαστικές αρχές των ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια σε 5 πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για εταιρείες που δωροδοκούσαν Έλληνες λειτουργούς προκειμένου να προωθήσουν σε οργανισμούς του ελληνικού δημοσίου τα προϊόντα τους, φαρμακευτικά, ορθοπαιδικά, ιατρικές συσκευές κτλ. Και πώς καταλήγει η έκθεση του κ. Σούρλα? Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σούρλας? Έτσι φτάσαμε στη χρεοκοπία. Επιλέγησαν οι περιπτώσεις αυτές διαφθοράς, γιατί είναι εκείνες που προκάλεσαν τις μεγαλύτερες απώλειες εσόδων στην ελληνική οικονομία. Κατά τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς, οι απώλειες αυτές ανέρχονται σε περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια ετησίως. Την καταθέτω στα πρακτικά. Και αντίστοιχων συμπερασμάτων ήταν και η έκθεση του κ. Ρακιτζή. Καταθέτω και αυτή στα πρακτικά. Πέσαμε ξαφνικά όλοι από τα σύννεφα? Η αλήθεια βεβαίως είναι ότι στη σημερινή συζήτηση άκουσα βεβαίως πάρα πολλές ομιλίες και πάρα πολλούς ομιλητές από την αντιπολίτευση να ομιλούν περί σκευωρίας. Ωστόσο, δεν άκουσα κανέναν να έχει το σθένος να αρνηθεί ευθέως την ύπαρξη σκανδάλου στο φάρμακο. Και για την ακρίβεια, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έναν εκ των φερόμενων εμπλεκομένων, τον κύριο Σαλμά, αλλά και αρκετούς τις προηγούμενες μέρες σε δηλώσεις τους, πρώην υπουργούς υγείας, κυβερνήσεων Πασό και Νέας Δημοκρατίας, να το επιβεβαιώνουν. Αλλά άκουσα σήμερα, πριν από λίγα λεπτά, την ώρα του ύπουλου χτυπήματος της Μούντης, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη να το επιβεβαιώνει. Υπάρχει, είπε, σκάνδαλο Νοβάρτης. Σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει, είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
Αφού λοιπόν υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ερώτημα έχω. Πώς διάολο έγινε αυτό το σκάνδαλο? Φύτρωσε? Ήταν ένα φυσικό φαινόμενο? Ποιοι έφταξαν για αυτό το σκάνδαλο? Δεν υπάρχει καμία ευθύνη? Και δεν πρόκειται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μη διακόπτετε, ακούστε με προσοχή, όπως άκουσα και εγώ τον αρχηγό σας με προσοχή. Δεν πρόκειται να μιλήσω σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, ούτε ως νομικός, ούτε ως δικαστής, πόσο δε μάλλον ως εισαγγελέας. Δεν θα μιλήσω μάλιστα, δεν σκοπεύω μάλιστα να μιλήσω καθόλου για το λεγόμενο νομικό ποινικό σκέλος. Εξάλλου, όλοι συμφωνείτε με την σύσταση επιτροπής που θα διεξάγει προκαταρκτική έρευνα και όλοι, φαντάζομαι, εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη να κρίνει επ' αυτών των ζητημάτων, των νομικών, των ποινικών. Εγώ επαναλαμβάνω σήμερα από αυτό το βήμα θα μιλήσω πολιτικά και όχι νομικά. Και ρωτώ, για όλο αυτό το σκάνδαλο που παραδεχθήκατε ότι υπάρχει, κύριε Μητσοτάκη, το σκάνδαλο της πατάλης, το σκάνδαλο της κακοδιαχείρισης, το σκάνδαλο της τεράστιας ζημίας του ελληνικού δημοσίου, πολιτική ευθύνη υπάρχει? Αφήστε την ποινική. Να δεχθώ εγώ όλα όσα υπόθηκαν από αυτό το βήμα. Και περί τεκμηρίου αθωότητας και περί ποινικών ευθυνών που δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί και είναι φυσικό άλλωστε, αφού βρισκόμαστε στην αρχή της έρευνας και έτσι προβλέπει αυτό τόσο άθλιος νόμος περί ευθύνης υπουργών που μας ορίζει το Σύνταγμα και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε αν δεν κάνουμε συνταγματική αναθεώρηση και δεν τον φέραμε εμείς αυτόν τον νόμο. Και όποιο πολιτικό πρόσωπο έρχεται μπροστά στα χέρια των δικαστών έρχεται αμέσως στη Βουλή. Πώς να υπάρχουν λοιπόν περαιτέρω ενδείξεις? Είμαστε στην αρχή της έρευνας. Αφήστε όμως την ποινική ευθύνη. Πολιτική ευθύνη υπάρχει? Δηλαδή, παρακαλώ, κάντε ησυχία και μην κάνετε τους δικαστές. Όσοι κυβερνάγατε αυτά τα χρόνια. Όσοι κυβερνάγατε αυτά τα χρόνια. Όχι, κύριε Τσαβάρα, σήμερα δεν είμαστε. Δεν το ξέρετε καλά, παρότι είστε έγκριτος νομικός. Είστε στην Επιτροπή. Να είστε μέλος της Επιτροπής και εκεί θα έχετε αυτές τις ευθύνες. Σήμερα είμαστε επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας. Κατά το Σύνταγμα. Θέλω με δυο λόγια, κύριε Πρόεδρε, αν με αφήσετε να... Πολιτικά μιλάμε. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά διακόπτετε τον ειρμό μου. Με δυο λόγια, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, σας ρωτώ κάτι πάρα πολύ απλό. Για αυτό το σκάνδαλο το οποίο παραδεχθήκατε, όσοι κυβερνάγατε τόσα χρόνια, δεν παίρνατε χαμπάρι τίποτα? Κάτω από τη μύτη των πολιτικών ηγεσιών γινόταν όλα αυτά? Οι υπηρεσιακοί και οι γιατροί τα έκαναν ή μπορούσαν να τα κάνουν εν απόλυτη αγνία κυβερνητικών παραγόντων? Και ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για μικροποσά. Μιλάμε για ποσά που επηρέασαν ευθέως τη δημοσιονομική πορεία της χώρας όταν η έκθεση Σούρλα μιλάει για 12 δισεκατομμύρια ετησίως. Να τα ελλείμματα. Να τα χρέη. Για να κατανοήσουμε την τάξη μεγέθους, αρκεί να σας πω ότι το σκάνδαλο Κοσκοτά, που συνετάραξε την πολιτική ζωή του τόπου, αφορούσε τότε η υπεξαίρεση 34 δισεκατομμυρίων δραχμών, 100 εκατομμυρίων ευρώ δηλαδή, για να κάνουμε αντιστοιχίσεις. Και σήμερα μιλάμε για μια διαρκή επιβάρυνση για κάθε χρόνο, κάποιοι λένε 12 δις. Μιλάμε σε ό,τι αφορά την Οβάρτης για μια ζημία του ελληνικού δημοσίου πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περί αυτού γίνεται λόγος σήμερα. Και αναρωτιέμαι και πάλι, θα έχει κανείς το πολιτικό στένος να αναλάβει την πολιτική, εγώ λέω, όχι την ποινική, την πολιτική ευθύνη για αυτή την πρωτοφανή ζημιά? Κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είχατε μια ευκαιρία σήμερα εκ μέρους της παράταξής σας, που βάλετε και ευλόγως, θα πω εγώ, την υπερασπίζεστε, να κάνετε μια υπέρβαση
Μια υπέρβαση που όμως θα σας στεναχωρήσω με αυτό που θα πω, ίσως αναλογεί σε ηγέτες μεγαλύτερου διαμετρήματος και βεληνεκούς. Είχατε την ευκαιρία να αναλάβετε εκ μέρους της παράταξής σας που αυτά τα επίμαχα χρόνια κυβερνούσε τουλάχιστον την πολιτική ευθύνη. Όχι μόνο δεν το πράξατε, αλλά ανταυτού υιοθετήσατε κι εσείς πλήρως την πεδαριώδη και διχαστική ρητορική περί σκευωρίας και πολιτικής δίωξης. Την βλακώδη, θα έλεγα, θεωρία ότι εμείς οργανώσαμε διεθνή επιχείρηση εξόντωσης των πολιτικών μας αντιπάλων με τη βοήθεια του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Αμερικανικής Πρεσβείας και του FBI. Είπαμε ότι έχουμε ικανότητες, αλλά δεν είμαστε και πλανητάρχες, κύριε Μητσοτάκη, να κάνουμε όλα αυτά. Θέλω όμως να σας θυμίσω, μιας και εσείς δεν είχατε την παρησία να κάνετε αυτή την υπέρβαση. Θέλω να σας θυμίσω ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης δεν είναι δυστυχώς το μοναδικό που συγκλώνησε την πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ίσως το μεγαλύτερο σε σχέση με το μέγεθος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου, αλλά όχι το μοναδικό. Κι άλλες φορές προέκυψαν μεγάλα σκάνδαλα με αυταπόδεικτη ζημία οικονομική για το δημόσιο συμφέρον και με ενδείξεις ποινικών ευθυνών που έμενε να διερευνηθούν όπως καλή ώρα σήμερα. Αλλά σχεδόν ποτέ αυτά τα σκάνδαλα με τις προφανείς πολιτικές προεκτάσεις δεν έμειναν ορφανά πολιτικής ευθύνης. Θέλω να θυμίσω στην τεχνική αντιπροσωπεία τι έπραξε με παρησία και με σθένος ο Ανδρέας Παπανδρέου για το σκάνδαλο Κωστοκοτά από αυτό το βήμα στις 27 Σεπτεμβρίου του 89. Αλλά και να θυμίσω κάτι το οποίο εσείς θα θυμάστε πιο έντονα, τι έπραξε και ο Καραμαλής στο Βατοπέδι, μιλώντας στη διπλανή αίθουσα της Γερουσίας, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, 16 Δεκεμβρίου του 8, όπου αποδέχτηκε την πολιτική ευθύνη. Δεν έκανε ούτε μηνύση στη δικαιοσύνη, ούτε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Και μιλάμε για ένα σκάνδαλο που δεν είχε πίσω του ούτε καταθέσεις στο FBI, ησυχία, παρακαλώ, ούτε διεθνείς διαστάσεις. Ξεκίνησε με μία κατάθεση που υπήρξε όμως αρκετή για να θέσει τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους για όσο διάστημα διαρκούσε η έρευνα εκτός θέσεων ευθύνης. Σας καλώ λοιπόν να σταματήσετε να ψιθυρίζετε, αν έχετε κάτι να το πείτε από αυτό το βήμα. Σας καλώ λοιπόν όλους σας να συγκρίνετε αυτή την πολιτική τοποθέτηση και άλλες πολλές με τη σημερινή σας τάση. Με τη σημερινή στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ορισμένων εκ των πολιτικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Αντί με θάρρος και παρησία να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη που τους αναλογεί και να δηλώσουν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη για την διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν εξαπολύσει μια πρωτοφανή επίθεση κατατρομοκράτησης, εκφοβισμού και λησαλέας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, στο έργο των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών. Μια επίθεση, και ιδίως με το ύφος που αυτή διεξάγεται από αυτό εδώ το βήμα, οι εκβιασμοί και οι απειλές, μια επίθεση που προσβάλλει τους ίδιους τους θεσμούς και τη δημοκρατία στον τόπο μας. Αλλά επιτρέψτε μου να επανέλθω στο κύριο, στο πραγματικό θέμα της σημερινής συζήτησης. Και ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό θέμα? Το πραγματικό θέμα δεν είναι να παριστάνουμε τους δικαστές που δεν είμαστε εμείς, οι βουλευτές, και να ψάχνουμε πόσο και πώς για τον καθένα οι ενδείξεις οδηγούν όντως σε αποδείξεις. Υπάρχουν δικαστές για να το κάνουν αυτό και θα το κάνουν. Και ήδη, εξ όσων γνωρίζω,
το κάνουν σε ό,τι αφορά το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Το πραγματικό θέμα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά το καθεστώς, τους λόγους για τους οποίους η χώρα οδηγήθηκε όχι απλά σε ζημία, αλλά στο χείλος της καταστροφής και στην χρεοκοπία. Και εγώ θα σας πω ευθαρσώς. Παρακολουθούσα, μάλιστα ήταν και η ώρα που οι περισσότεροι κοιτάνε τηλεόραση, η ώρα που μίλησε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Σαμαράς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από αυτό που έγινε σήμερα. Η σημερινή ειδικά παρουσία και των δύο αρχηγών των κομμάτων, την κρίσιμη εκείνη περίοδο της συγκυβέρνησης, είναι αυτή η οποία θυμίζει στον ελληνικό λαό αυτή την δραματική περίοδο της λαιλασίας, της μεγάλης κρίσης και της μεγάλης ύβρης, θα έλεγα, απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και το χειρότερο δε είναι ότι εμφανίστηκαν σήμερα και οι δυο υποσχόμενοι την επιστροφή προκειμένου να πάρουν εκδίκηση. Ειδικά ο κ. Σαμαράς στην ομιλία του πρέπει να είπε πάνω από 20 φορές «θα λογοδοτήσετε». 27 τις μετρήσατε. Πρέπει να φτιάξε πάνω από 10 ειδικά δικαστήρια για μένα προσωπικά. Ούτε ο Ροχάμης δεν θα έχει ποτέ τόσες κατηγορίες. Αλλά μιας και χρησιμοποίησε Μπρέχτ, θα απαντήσω κι εγώ με Μπρέχτ. Το θέμα με αυτόν, έλεγε ο Μπρέχτ, το θέμα με αυτόν δεν είναι τι λέει, αλλά ποιος το λέει. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως δεν ξεχνά και ο ελληνικός λαός, ότι η ειδοποιώς διαφορά με άλλα μεγάλα σκάνδαλα που ταλάνε σε αυτόν τον τόπο δεν είναι μόνο και με αυτό εδώ. Δεν είναι μόνο στο μέγεθος της ζημίας, αλλά στο γεγονός ότι η ζημία αυτή αποτέλεσε μία από τις αιτίες της διόγκωσης των ελλημάτων και του δημόσιου χρέους της χώρας. Και οι λόγοι λοιπόν της χρεοκοπίας σχετίζονται και με τους όρους οικοδόμησης της πολιτικής ηγεμονίας του δικοματισμού τα προηγούμενα χρόνια, τη δήθεν χρυσή περίοδο της ανάπτυξης, αλλά και με τους όρους διαχείρισης της κρίσης από το 2010 στο 2015, την περίοδο της κοινωνικής λαιλασίας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για όλα αυτά. Και ο ελληνικός λαός γνωρίζει πια τις αιτίες. Γνωρίζει ότι το παλιό πολιτικό σύστημα στήθηκε πάνω σε αδιαφανείς πρακτικές που όταν δεν ήταν παράνομες ήταν σίγουρα ανήθικες. Γνωρίζει ότι το παλιό πολιτικό σύστημα εξέθρεψε και στήθηκε πάνω στη γενικευμένη φοροδιαφυγή των ισχυρών, στα εκτεταμένα πελατειακά δίκτυα, στις εξυπηρετήσεις ειδικών συμφερόντων, στις υπόγειες συνδιαλλαγές και συναλλαγές του πολιτικού προσωπικού, όσο ψηλά και αν βρίσκονταν, με πολυεθνικές, με επιχειρηματίες, με μηντιάρχες. Τα γνωρίζει αυτό ο ελληνικός λαός. Αυτή ήταν η εικόνα του πολιτικού συστήματος στη χώρα. Αδιαφάνεια, διαβλητότητα, εκφυλισμός, αλαζονία. Και η αλαζονία αυτή δεν έχει ποτέ εκφραστεί με πιο χυδαίο τρόπο από το διαβόητο μότο που κάποιοι λανσάρατε κατά την αρχή της περίοδου της μνημονιακής τραγωδίας, ότι μαζί τα φάγαμε. Λοιπόν, σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν τα φάγαμε μαζί. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και γιατί δεν τα φάγαμε μαζί στο χρηματιστήριο, στη Siemens, στον ΟΤΕ, στα δημόσια έργα, στα εξοπλιστικά, στα ΕΣΠΑ, στις προμήθειες δημοσίου, στο φάρμακο. Δεν τα φάγαμε μαζί. Πώς να το κάνουμε? Και το ερώτημα είναι, ποιος τα έφαγε?
Έφαγε μια πολύ άριθμη, η αλήθεια, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ελίτ που έστησε επί δεκαετίες τα δίκτυα της εξουσίας της και τους παραθεσμικούς μηχανισμούς επιρροής και εκβιασμού. Τα ονοματεπώνυμά της, αν ενδιαφέρεστε, θα τα βρείτε στις χρυσές λίστες των φορολογικών παραδείσων. Και αν αυτές οι πρακτικές ήταν μια φορά καταδικαστές την εποχή της επίπλαστης ευημερίας, έγιναν 10 φορές πιο αποκρουστικές, πιο επαχθείς, πιο απεχθείς την περίοδο των μνημονίων. Αυτή είναι η ύβρις που είπα πριν. Όταν το πολιτικό προσωπικό της χρεοκοπίας κατεδάφισε δικαιώματα, έκοβε συντάξεις, μείωνε κοινωνικές δαπάνες, πετσόκοβε μισθούς, έκλεινε σχολεία και νοσοκομεία. Αλλά από ό,τι φαίνεται ήξερε πολύ καλά να μηχανεύεται τρόπους προκειμένου να ταΐζει την απληστία του. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν λοιπόν ακριβώς αυτή η άθλια πολιτική στάση, αυτή η αδιανόητη αναισθησία και η εξοργιστική αλαζονία που δημιούργησε την κοινωνική και πολιτική δυναμική για την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών από το 12 και μετά. Ναι, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ. Κερδίσαμε και τις εκλογές του Γενάρη και του Σεπτέμβρη και εμείς δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν δικαιούμαστε να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν ξεχνάμε ότι η εντολή του ελληνικού λαού το Γενάρη και το Σεπτέμβρη του 2015 δεν ήταν μόνο να αγωνιστούμε ενάντια στη λιτότητα και στην εργασιακή ζούγκλα. Δεν ήταν μόνο εντολή αγώνα για ανάκτηση κοινωνικών δικαιωμάτων που κανιβαλίστηκαν την πενταετία 10-15. Ήταν και μια εντολή να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Ήταν και μια εντολή να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αναδειχθούν οι ευθύνες του παλιού πολιτικού συστήματος για την μνημονιακή τραγωδία. Έχει δίκιο ο ελληνικός λαός σε αυτή του την απέτηση. Είχε και έχει δίκιο που μετά την ύβρι ζητά την κάθαρση και την έμεση, όπως την αρχαία τραγωδία. Γιατί τραγωδία ήταν αυτό που έζησε όλα αυτά τα χρόνια. Πουθενά άλλου δεν έχει γίνει στην Ευρώπη. Και η τραγωδία του δεν είχε να κάνει μόνο με την προβληματική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και τις εγγενείς αδικίες που παράγουν οι ατσάλινες πειθαρχίες των αγορών. Δεν είχε να κάνει μόνο με το στρέβλο αναπτυξιακό μοντέλο και τις περιφερειακές ανισότητες, ούτε είχε μόνους αυτουργούς, όπως αποδείχθηκε, εκείνους που σχεδίασαν και επέβαλαν τα τερατώδη και αποτυχημένα μνημονιακά προγράμματα. Έχουν και ελληνικά ονοματεπώνυμα οι αυτούργοι. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε ό,τι μας αφορά δεν πρόκειται να αγνοήσουμε την εντολή του ελληνικού λαού, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας εκφοβήσουν με μηνύσεις και με απειλές και με ειδικά δικαστήρια. Εμείς απειλές και εκβιασμούς δεν λογαριάζουμε. Είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι. Δεν τρομάζουμε. Θα τηρήσουμε στο ακέραιο και την επιθυμία και την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, όχι μόνο εμείς. Κανείς δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Ούτε εγώ, ούτε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε η ελληνική δικαιοσύνη. Και οι μάρτυρες, προστατευόμενοι και εμείς, που ξαφνικά τον θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων το λιδωρείταν και εσείς τον ψηφίσατε. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τους θεωρούν ήρωες που παίρνουν το θάρρος να μιλήσουν, να πούν την αλήθεια απέναντι σε ισχυρά συστήματα και να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα, αλλά εσείς εδώ τους ονομάσατε κουκουλοφόρους. Και ζητάτε διακαώς να βγει η κουκούλα. Σε αυτόν τον τόπο οι θεσμοί θα λειτουργήσουν, οι νόμοι και οι διαδικασίες θα τηρηθούν και η δικαιοσύνη, να είστε σίγουροι, θα αποδοθεί. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν ήδη
με τεχνάσματα και κόλπα να το εμποδίσουν αυτό. Γιατί ξέρετε, πέρα από το αστείο της υπόθεσης, της μήνυσης σε μένα και στον Παπαγγελόπουλο περί διεθνούς σκευωρίας, υπάρχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα σε αυτή την ενέργεια που αφορά τη μήνυση πρωτοφανές σε δικαστικούς λειτουργούς, σε εισαγγελείς έντιμους που έκαναν το μεγάλο ατόπιμα να κάνουν τη δουλειά τους όπως ορίζει ο νόμος. Ποιο είναι το προφανές αυτής της ενέργειας που δεν είναι τυχαία? Μηνύουν τους εισαγγελείς διαφθοράς για να εμποδίσουν τη δικαστική διερεύνηση. Έχουν σχέδιο, θέλουν να εξαιρεθούν οι έντιμοι εισαγγελείς που γνωρίζουν καλά την υπόθεση, προκειμένου να κολυσιεργήσει η διαδικασία, να μην προχωρήσει άμεσα η διερεύνηση. Αλλά να ξέρουν ότι δεν θα τους περάσει. Δεν θα τα καταφέρουν. Η υπόθεση αυτή θα προχωρήσει, θέλουνε δεν θέλουνε. Και η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο θα αποδοθεί όπως πρέπει και όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα σας καλώ να πράξετε τον μοναδικά ορθό και έντιμο δρόμο, να υπερψηφίσετε, σύμφωνα με το κανονισμό και το Σύνταγμα, την συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Σας καλώ να επιλέξουμε ως ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας τον μοναδικό θεσμικά προβλεπόμενο δρόμο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής και την απάντηση στα πολύπλοκα δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Σας καλώ να επιλέξουμε το δρόμο της πολιτικής και θεσμικής ευθύνης. Και αυτή είναι μία επιλογή, η μόνη επιλογή, που σέβεται τους θεσμούς και τον νόμο, αλλά την ίδια στιγμή δίνει και σαφές μήνυμα στους πολίτες. Ότι δεν θα συγκαλύψουμε, δεν θα κουκουλώσουμε, δεν θα θάψουμε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της σύγχρονης ιστορίας της χώρας. Διότι ο ελληνικός λαός έχει το δικαίωμα και την απέτηση να βγουν όλα στο φως και να μάθει την αλήθεια. Να μάθει τι συνέβη τα χρόνια της ευμάρειας, αλλά και πώς κάποιοι διαχειρίστηκαν τη χρεοκοπία της χώρας. Ποια κέντρα, ποια πρόσωπα ευθύνονται για την καταράκωση θεσμών και νόμων, ποιοι καταχράστηκαν την εξουσία που τους έδωσε, ποιοι εκμεταλλεύτηκαν θέσεις και αρμοδιότητες, ποιοι τελικά ευλόγησαν τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος και μάλιστα σε έναν τομέα τόσο ευαίσθητο όπως η δημόσια υγεία. Να μάθει ποιοι ήταν αυτοί που μετέτρεψαν τον πόνο και την ασθένεια σε μέσο πληθυσμού. Και βεβαίως όχι μόνο να μάθει, αλλά και να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Το οφείλουμε όλοι μας στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, το οφείλουμε στη χώρα και στους πολίτες, αλλά πάνω απ' όλα το οφείλουμε στις νέες γενιές. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά που έφυγαν μετανάστες στο εξωτερικό. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, για να μπορούμε αύριο να τα κοιτάξουμε στα μάτια. Και θα τα κοιτάμε στα μάτια. Ευχαριστώ πολύ.